Οχήματα κινητοποιημένα για ώρα, κίνηση σημειωτών και αντοχές να δοκιμάζονται στο τιμόνι. Νωρίς σήμερα το μεσημέρι, η διέλευση από τη Δουκός Μποφόρ μετατράπηκε σε μαρτύριο για πολλούς οδηγούς. Είχαν την ατυχία να βρεθούν στο σημείο όταν ένα αστικό λεωφορείο φράκαρε στην κυριολεξία, καθώς τα παρκαρισμένα στην δεξιά και αριστερή πλευρά του δρόμου οχήματα δεν επέτρεπαν τη μετακίνησή του. Έχουμε αγανακτήσει, δεν γίνεται, δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Η εικόνα μιλεί μοναχή της. Για περίπου μία ώρα υπήρξε συμφόρηση με τους οδηγούς να αναγκάζονται να κατευθυνθούν προς την οδό Μαλικούτη για να οδηγηθούν στον προορισμό τους και να απεγκλωβιστούν από το σημείο. Για ένα μάλλον συνηθισμένο δρομολόγιο ταλαιπωρία στο κέντρο της πόλης, κάνει λόγο ο οδηγός του λεωφορείου περιγράφοντας στην Κρήτη TV πως τέτοιου είδους περιστατικά είναι δυστυχώς μέρος της καθημερινότητάς του. Αυτό είναι καθημερινό. Εγώ με 37 χρόνια στο τιμόνι απάνω, κατεβαίνω 37 χρόνια από την Μποφόρ, το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο πάντα. Οι όποιες προσπάθειες να εντοπιστούν κάποιοι από τους οδηγούς που πάρκαραν τα οχήματά τους παραβιάζοντας τη σχετική σήμανση έπεσαν στο κενό. Έτσι, αναγκαστικά η τροχιά Ηρακλείου βρέθηκε επί τόπου προκειμένου να ρυθμίσει την κατάσταση και να επιτρέψει την διέλευση του λεωφορείου και ακολούθως να βεβαιώσει παραβάσεις. Καθημερινά το γνωρίζει η δημοτική αστυνομία, το γνωρίζουν τα παιδιά, έχουν αγανακτήσει και αστυνομικοί. Μίλησα πριν δύο λεπτά με τη δημοτική, μου λέει πάλι. Έρχονται τα παιδιά και μου λέει πάλι Μποφόρ, πάλι Μποφόρ. Το ίδιο πράγμα, ρε παιδιά. Με τις θέσεις στάθμευσης στο Ηράκλειο να είναι δυσέβρετες, κυκλοφοριακές δοκιμασίες σαν τη σημερινή στη Δουκός Μποφόρ δυστυχώς επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα, καθώς μερίδα οδηγών δεν διστάζει με ευκολία να παρκάρει όπου βρει, προκαλώντας δυσάρεστες κυκλοφοριακές καταστάσεις βάρος άλλων πολιτών.